Είμαστε στις Βρυξέλλες, καθώς έχουμε τη συνέντευξη τύπου. Can we start? Is everyone here? Καλώς ορίσατε κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σε αυτή τη συνέντευξη τύπου. Είχαμε, ξέρετε, μια πολύ εντατική και έντονη συνάντηση όσον αφορά αυτή τη σημαντική απόφαση για το αίτημα παράτασης του ελληνικού προγράμματος. Ήταν μια συζήτηση οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ ημών. Πρόκειται για μια εμπιστοσύνη η οποία εδράζεται στις διαφορετικές συμφωνίες που έχουν γίνει και στις αλλαγές που πρέπει να επέλθουν σε αυτές τις συμφωνίες. Υπάρχει ελπίδα ότι στο τέλος θα έχουμε θετικό αποτέλεσμα και φυσικά θα έχουμε ένα θετικό συμπέρασμα αυτού του προγράμματος είναι το χρόνο. Μιλούμε λοιπόν για σχέσεις εμπιστοσύνης και νομίζω ότι απόψε έγινε ένα πρώτο βήμα σε αυτή τη διαδικασία επανοικοδόμησης εμπιστοσύνης. Ξέρετε ότι η εμπιστοσύνη μπορεί να φύγει γρηγορότερα από ό,τι έρχεται, αλλά σήμερα κάναμε ένα πάρα πολύ σημαντικό βήμα σε αυτή τη διαδικασία. Είμαι ευτυχής διότι μπορώ να πω ότι η δουλειά που κάναμε τις τελευταίες εβδομάδες πραγματικά έφερε καρπούς, είμαστε ξανά σε πολύ καλό έδαφος και φτάσαμε σε μια συμφωνία η οποία θα σας διανεμηθεί, μάλλον σας διανοέμεται τώρα καθώς σας απευθύνομαι. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τα κύρια σημεία της δικής μας συμφωνίας, μπορείτε να τη διαβάσετε, αλλά θα ήθελα να τονίσω τα κύρια σημεία αυτής της συμφωνίας. Χτες, όπως ξέρετε, λάβαμε μια επιστολή από τις ελληνικές αρχές για μια παράταση της συμφωνίας της MMFA για 4 μήνες. Το αρχικό αίτημα ήταν για 6 μήνες παράταση, αλλά εμείς αποφασίζουμε να υπάρξει παράταση 4 μηνών. Παράλληλα, οι ελληνικές αρχές ήθελαν να παρατείνουν τα ομόλογα FSF για 4 μήνες εν όψη της αξιολόγησης από τους θεσμούς και το Eurogroup συμφωνεί ότι αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να δοθούν από τον ESFSF. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρχουν τα αντίστοιχα ομόλογα για την αντίστοιχη διάρκεια. Πρόκειται για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών. Συνεπώς, αυτοί οι πόροι θα είναι διαθέσιμοι για την διάρκεια της παράτασης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανακεφαλοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα. Ο σκοπός του αιτήματος που υπέβαλε η ελληνική κυβέρνηση είναι να υπάρχει επιτυχής εξέλιξη αυτής της αναθεώρησης επί τη βάση των τρεχουσών συμφωνιών. Και όπως προανέφερα στην τελευταία συνέντευξη τύπου, υπάρχει ευελιξία στο πρόγραμμα και εμείς θα πρέπει να φανούμε όσο πιο ευέλικτοι δυνατόν. Αυτή η ευελιξία θα συναποφασιστεί με την ελληνική πλευρά στους αντίστοιχους θεσμούς. Κάτι που θα μας επιτρέψει να κερδίζουμε χρόνο έτσι ώστε να έχουμε συζητήσεις μεταξύ του Eurogroup των θεσμών και της Ελλάδος, ώστε να διευθετηθούν οι τελευταίες λεπτομέρειες και το Διεθνές Ευρωπαϊκό Ταμείο να διαδραματίσει το δικό του ρόλο. Επιτρέψτε μου να θυμίσω ότι η επιτυχή συμφωνία θα επιτρέψει να συνεχιστεί το τρέχον πρόγραμμα και να συνεχιστούν οι διαδικασίες. Όλα αυτά θα πρέπει να έχουν την σύμφωνη γνώμη του Eurogroup, κάτι που βασίζεται σε μια επιτυχή κατάληξη. Αυτή είναι μια προϋπόθεση. Όπως ήδη συμφωνήσαμε την Δευτέρα στη συνάντησή μας, ένα αίτημα για παράταση του προγράμματος πρέπει να συνοδεύεται από δεσμεύσεις από τη νέα ελληνική κυβέρνηση. Εν μέρη συνοψίζονται στην επιστολή και εν μέρη στην κοινή μας δήλωση στην οποία καταλήξαμε απόψε. Θα ήθελα λοιπόν να τονίσω κάποιες από τις κύριες δεσμεύσεις. Οι αρχές σήμερα δεσμεύονται να επιφέρουν περαιτέρω διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και επίσης δεσμεύονται να μην υπάρχουν μονομερείς δράσεις που θα έχουν αντίκτυπο αρνητικό στα μέτρα σταθερότητας και στην οικονομική ανάκαμψη. Αυτή είναι η θεμελιώδης λύθη του προγράμματος, όπως άλλως τονίζεται και από τους θεσμούς. Επιπροσθέτως, οι ελληνικές αρχές σήμερα επανέλαβαν τη δέσμευσή τους
στην τήρηση των οικονομικών δεσμεύσεων προς όλους τους πιστωτές τους. Όσον αφορά τη δημοσιονομική πλευρά, οι ελληνικές αρχές θα διασφαλίσουν τα πλεονάσματα και όλες τις απαραίτητες οικονομικές μεταρρυθμίσεις, έτσι ώστε να υπάρχει υποστήριξη του χρέους σύμφωνα με τις δεσμεύσεις που αναλήφθηκαν. Θα λάβουν υπόψη για το φετινό πρωτογενές πλεόνασμα τις οικονομικές συνθήκες. Επί τη βάση αυτών των δεσμεύσεων που δίνονται σε αυτήν την επιστολή και σύμφωνα με τις αποψινές δηλώσεις, θα αρχίσουμε τις διαδικασίες που θα μας οδηγήσουν σε μια επιτυχή απόφαση για την παράταση του προγράμματος. Το πρώτο βήμα σε αυτή την διαδικασία είναι ότι συμφωνήσαμε μαζί με τις ελληνικές αρχές να παρουσιάσουμε έναν πρώτο κατάλογο των μεταρρυθμίσεων που φιλοδοξούν να κάνουν, των πρώτων μέτρων, δηλαδή που βασίζονται στις τρέχουσες συμφωνίες, αλλά επίσης χρησιμοποιώντας την ευελιξία που παρέχει το πρόγραμμα. Θα υπάρξει λοιπόν ένας κατάλογος των πρώτων μέτρων που θα πρέπει να είναι διαθέσιμος και να παρουσιαστεί την επόμενη Δευτέρα. Οι θεσμοί θα παράσχουν μια πρώτη άποψη για το αν αυτές οι δεσμεύσεις μπορούν να αποτελέσουν μια επαρκή αφετηρία για τη συνέχιση της διαδικασίας που εν τέλει θα μας οδηγήσει σε μια επιτυχή αναθεώρηση. Συνεπώς, συνοψίζοντας, τη Δευτέρα, πρώτον, θα υπάρχει ένας πρώτος κατάλογος των μεταρρυθμίσεων από την ελληνική πλευρά. Οι θεσμοί θα γνωμοδοτήσουν και θα έχουμε μια πρώτη άποψη για το εάν αυτός ο κατάλογος είναι μια επαρκή αφετηρία για τη συνέχιση της διαδικασίας που στο τέλος θα μας οδηγήσει σε επιτυχή συμπεράσματα. Εάν η κατάληξη είναι ευτυχής, τότε τη Δευτέρα ή την Τρίτη το πρωί θα μπορέσουμε να εκκινήσουμε τις εθνικές διαβουλεύσεις και συνεπώς να συνεχιστεί η όλη διαδικασία. Αυτός ο κατάλογος των πρώτων μεταρρυθμίσεων που θα υποβληθεί από την ελληνική κυβέρνηση θα οριστεί λεπτομερέστερα, θα αξιολογηθεί και θα συμφωνηθεί από κοινού με τους θεσμούς. Και όλη αυτή η διαδικασία θα ολοκληρωθεί στο τέλος Απριλίου. Εάν έχουμε ένα μικρότερο χρονικό διάστημα, αυτό είναι καλοδεχούμενο, αλλά έως τότε θα ισχύει και η παράταση για ένα τετράμινο. Όσον αφορά τώρα το αίτημα και τις διαφορετικές συμφωνίες, εμείς δεσμευόμαστε ότι θα υπάρχουν εθνικές διαβουλεύσεις από την επόμενη εβδομάδα όπου απαιτείται για την παράταση του τρέχοντος προγράμματος, κάτι που θα επιτρέψει στο Συμβούλιο του EFSF να εγκρίνουν την παράταση επισήμως πριν το τέλος Φεβρουαρίου. Επιτρέψτε μου καταλήγοντας να πω ότι οι ελληνικές αρχές από κοινού με τους ευρωπαϊκούς θεσμούς θα συνεχίσουν άμεσα το έργο τους, έτσι ώστε να υπάρχει ένα επιτυχές συμπέρασμα αυτής της αναθεώρησης στους επόμενους μήνες. Επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό συμπέρασμα που θα μας επιτρέψει από κοινού να συνεχίσουμε το έργο μας που πρέπει να κάνουμε με την Ελλάδα, έτσι ώστε να έχουμε μια καλή αφετηρία ήδη από την επόμενη εβδομάδα.